Μάλλον σας τελείωσε. Το γυμναστήριο τώρα είναι δικό μας. Ναι, έχουμε παραπώνηση εμείς εδώ. Οπότε πάρτε τα πράγματα σας και ξεκουμπήστε από εδώ πέρα. Ω, κοίτα, έρθε ο Μάρκους. Και είναι επαναστάτρια. Να την ακούς την Διάνα. Διάνα, δεν με αναγνώρισες. Δεν είναι καθόλου αστείο, Σμάιλ. Και αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα έκανα τόσες χαζομάρες. Βρίσκεται καμιά καπέλα καλύτερα. Μπορεί να ηρεμήσετε λίγο. Λοιπόν, πάμε για προπόνηση. Λοιπόν, φύγετε από εδώ, είναι δικό μας το γυμναστήριο τώρα. Εντάξει, επαναστάτριες. Κορίτσια, είστε έτοιμες? Ναι. Σμάιλ είπε στη Μαρκεσία από εδώ ότι οι επαναστάτριες είναι τα κορίτσια μας. Το κατάλαβες, Μαρκεσία. Οι επαναστάτριες είναι τα κορίτσια μας. Των μπασκετμπολιστών τα κορίτσια. Εντάξει, εντάξει, κατάλαβα. Θα πω στην Τιάννα να χωρίσουμε και τελειώσαμε. Όχι μόνο τελειώσατε, Μαρκεσία, τρέξε. Τρέξε. Κουλ. Άις, μπορούμε να έχουμε 4 μοχίτο και 4 σοκολάτα, σε παρακαλώ. Τρέχα, Μάρκους, τρέχα. Τρέχω, τρέχω. Και μην ξαναγυρίσεις. Μάρκο, μην δίνεις σημασία. Σμάιλ, τα πας καλά με την υποκριτική, βλέπω. Ευχαριστήκατε, μπασκετμπολίστες, ηρεμήστε λιγάκι. Το βλέπεις, Διάνα μου, η Μαρκησία τρέχει, είναι αδύναμη. Διάνα, αυτός ότι την αγάπησες δεν υπερασπίζεται, άσπισε τον. Χωρίσέ με, Διάνα, χωρίσέ με. Παιδιά, δεν νομίζετε ότι το παρακάνετε λιγάκι? Διάνα, μήπως να πω δύο λογάκια σαν τους μπασκετμπολίστες. Μάρκο, ηρέμησε, δεν χρειαζόμαστε προβλήματα στο σχολείο τώρα. Αφού το κάνουν επίτηδες, γιατί δεν θέλουν να έρχεστε στο σχολείο να μας βλέπετε εδώ πέρα? Για αυτό το τιμούρ δεν το πάω καθόλου. Ξέρετε σήμερα τι πήγε και μου είπε? Τι είσαι ακόμα αυτό τον εγκόρ, δεν σου είπε τι έγινε? Ειλικρινά μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Μπασκετμπολίστες, φτάνει πια, έλεος. Άκου, Μάρκος, σταμάτα. Θα του πω δύο λογάκια αυτού ξανθούλη. Μάρκο, όχι. Έλα να μιλήσουμε, Μαρκουλίνη. Αχα, ας μιλήσουμε, Σμάιλ. Μάρκο, Σμάιλ, ηρεμήστε. Όχι, ο Μάρκος θέλει να μιλήσουμε και πρέπει να μιλήσουμε. Σμάιλ, είπες το για τις επαναστάτριες. Θα του τα εξηγήσω όλα. Θα σου εξηγήσω εγώ. Μάρκο, Σμάιλ. Μάρκο, Σμάιλ, ρίξε το Σμάιλ.